γραμμή. Εκεί έχουμε τον κύριο Γιώργο Σταματάκη, τον γραμματέα των αστυνομικών υπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Γιατί εκεί έχει προκύψει ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, θέμα και κατά τη γνώμη των αστυνομικών οι οποίοι διαμαρτύρονται. Μεταφέρεται η διεύθυνση ασφαλείας. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Σταματάκης ακριβώς για να καταλάβετε απευθείας, να μην τα περιγράφω εγώ, τι συμβαίνει εκεί και γιατί έχουμε θέμα εγκληματικότητας. Κύριε Σταματάκη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πείτε μας τώρα, ποιο είναι το θέμα. Πόσες φορές, κύριε Νιφρή, έχετε αναφερθεί στο θέμα της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική? Πάρα πολλούς χρόνια. Να αναφερθεί στις πάμπολες. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα, γνωρίζουμε όλη την τεράστια εγκληματικότητα κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ευχαριστική πολύ. Τελειώσαμε, κύριε Νιφλή. Ευχαριστούμε την αστυνόμευση στη Δυτική Αττική. Και εξηγούμε αμέσως. Δύο ειδικές υπηρεσίες. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής, με εντολή του αρχηγείου, με απόφαση του Υπουργείου μάλλον, μετακαθιστώνται από το Εγάλεο, όπου εδρεύουν τα τελευταία 15 χρόνια. Στο Ζεφύρι, την περιοχή του Ζεφυρίου και πλησίων των καταβλισμών των Ρωμά. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα, έτσι όπως το ακούω, στον αντίλογο θα μπορούσα να σας πω ότι ίσως πηγαίνει στην καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή, πηγαίνει μια υπηρεσία εκεί που λέμε ότι λέγαμε όλα τα χρόνια ότι υπάρχει άβατο. Για να... Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Εμείς, στο σωματείο, από την ίδρυσή μας φωνάζουμε για τις ενισχύσεις των υπηρεσιών της περιοχής, πλην όμως θέλω να καταλάβουν τηλεθεατές σας κάτι. Αυτές οι δύο υπηρεσίες είναι ειδικές υπηρεσίες. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα τμήματα ασφαλείας, ούτε και με τα τμήματα τάξης. Δηλαδή... Είναι υπηρεσίες οι οποίες αποτελούνται από μυστικούς αστυνομικούς, mm-hmm, και οι οποίοι έχουν ως όπλο τους την αθέατη ανάπτυξη και τον ευνηδιασμό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο στοιχεία χάνονται όταν οι υπηρεσίες αυτές μεταφερθούν εκεί. Στη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να μεταφερθούν ένστολοι αστυνομικοί, θα πρέπει να μεταφερθούν ομάδες Δίας, θα πρέπει να μεταφερθούν όπκε, θα πρέπει να μεταφερθούν τα ΤΑΕ, τα γνωστά ΤΑΕ, mm-hmm, τα οποία είχαν φτιαχτεί και στην Κρήτη την εποχή που υπήρχαν τα προβλήματα στα Ζωνιανά. Mm-hmm. Θα πρέπει να μεταφερθούν τέτοιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές ασφαλείας, μεταφερόμενες εκεί, ακυρώνονται επιχειρησιακά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν την πάτευξη της εγκληματικότητας ούτε αυτής της περιοχής, αλλά αντιθέτως, ό,τι έχουν κάνει και ό,τι έχουν προσφέρει ως σήμερα την πάτευξη της εγκληματικότητας όλη τη Δυτική Αττική, θα πάψουν από αύριο να το προσφέρουν. Ναι. Και θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Με έχετε δει δύο φορές. Mm-hmm. Εάν με δείτε 20, υπάρχει περίπτωση ποτέ να σας παρακολουθήσω? Καλά, προφανώς σταματάτε να είστε μυστικός αστυνομικός. Ναι. Μηχανή μου, τη δείτε 50 φορές. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να είμαι από πίσω σας και να μην τη δείτε στο καθένα το κινήτου σας? Ναι. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται τώρα? Δηλαδή το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τι απαντούν σε αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμαρχος Φιλής, ο κύριος Παππούς, παραχώρησε ένα κτίριο, mm-hmm, δωρεάν. Ναι. Δηλαδή χωρίς μισθώματα. Καλό μέχρι εδώ. Θα παραχωρήσουμε ένα κτίριο δωρεάν, χωρίς μισθώματα, να γλιτώσουμε κάποια 2-3 χιλιάρικα το μήνα. Ναι. Αξίζει γι' αυτό και μόνο να θυσιάσουμε και να δώσουμε βορρά όλη την Δυτική Αττική στους εγκληματίες και στην κληρονομιά. Τι κάνουμε τώρα? Αυτή τη στιγμή κάνουμε δώρο στους κακοφυγούς, στους διώκτες τους. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος της περιοχής διαθέτει ένα κτίριο εκεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αυτό θα έκανα εγώ ως Δήμαρχος. Ποια υπηρεσία θα μεταφερθεί εκεί, φαντάζομαι δεν την αποφασίζει ο Δήμαρχος. Το γνωρίζω αυτό. Εμείς ενημερώσαμε τον κύριο Δήμαρχο, ναι, και σε καθημερινή συνάντηση που είχαμε, ναι, και τον έχουμε καλέσει να μην προχωρήσει σε αυτό το έγκλημα, γιατί μιλάμε περί εγκλήματος, ναι, έχοντας πλήρη επίγνωση το τι σας λέμε. Πλήρη επίγνωση. Αυτές οι δύο υπηρεσίες είναι οι μόνες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία και μπορούν να επιφέρουν πλήγματα στη βαριά εγκληματικότητα που μαστίζει εδώ την περιοχή μας, τους εμπόρους ναρκωτικών, τους εμπόρους όπλων, τις συμμορίες που λιμένονται στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί εμείς, κύριε Νιφλή, δεν ερχόμαστε καθημερινά από το Λος Άντζελες για το Μαϊάμι στη Δυτική Αττική. Εδώ ζούμε, εδώ ζουν οι οικογένειές μας, εδώ ζουν τα παιδιά μας. Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε εξηγήσει και στους ανωτέρους σας. Το έχουμε εξηγήσει στους πάντες. Έχουμε κάνει ραντεβού και έχουμε μιλήσει, έχουμε ενημερώσει όλες τις δημοτικές αρχές της Δυτικής Αθήνας. Η απάντηση? Την περιφερειάρχη. Έχουμε ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα.
Άπαντε. Ναι, η απάντηση πείτε μου ποια είναι. Μέχρι στιγμής καμία. Ό,τι απαντήσετε σε εσάς, απαντήσαν και σε εμάς. Συγγνώμη, επιχειρησιακά, εσείς στους ενωτέρους σας όταν θέτετε το θέμα, τι σας απαντούν? Ότι εκεί αυξάνεται η εγκληματικότητα, αντί να πετύχετε τη μείωση εγκληματικότητας, απλώς την αυξάνεται. Όσοι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι και γνωρίζουν, έτσι, μας λένε όλοι ότι έχουμε δίκιο, όπως και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Θα το ψάξουμε το θέμα. Θα σας παρακαλέσω ναι. Πραγματικά ναι. Να μας ζητήσετε και εσείς δημοσιογράφοι και όλοι σας όσο μπορείτε. Αυτό το πράγμα δεν είναι συντεχνιακό. Το καταλάβατε? Mm-hmm. Είναι η ασφάλεια των ταλαιπωρημένων εδώ πολιτών της Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς εδώ, όπως γνωρίζετε, δεν διαβιούν ούτε εφοπλιστές ούτε επιχειρηματίες να έχουν την προσωπική τους ασφάλεια. Εδώ είναι οι άνθρωποι του Μπόχτου, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, έχουν και αυτοί τη νομή το δικαίωμα να μπορούν να κοιμούνται στο σπίτι τους. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σταματάκη. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.